Τώρα πια που υπάρχει απόφαση, κύριε Παπαδόπουλε, τι λέτε? Πρώτα απ' όλα δεν θα υπήρχε το θέμα, ναι, και από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε, αν δεν είχε συμβεί με τη συνενοχή και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ να φτάσουμε τόσα χρόνια και να μην έχει τελεσυδικήσει αυτή η υπόθεση. Με αστείες δικαιολογίες ότι δεν βρίσκουμε αίθουσες, έχουν φόρτο οι δικαστές και άλλα πολλά αχαρακτήριστα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι το περιβόητο μπλόκο αποδείχθηκε διάτριτο, διότι ο επόμενος αρχηγός του κόμματος Κασιδιάρη κατεβαίνει. Δεν χρειάζονται σχόλια, δηλαδή ήταν ο επόμενος αρχηγός. Εσείς τι λέτε λοιπόν, ότι μπορεί να δούμε το εάν μέσα στη Βουλή με τα ποσοστά Κασιδιάρη τα δημοσκοπικά? Δεν μπορεί να αποκλειστεί καθόλου, διότι προς τα εκεί θα κατευθυνθεί μια συγκεκριμένη γραμμή και το καταλαβαίνουμε. Το τρίτο στοιχείο όμως είναι ότι αποδεικνύεται πόσο ψευδεπίγραφη ήταν όλη αυτή η νομοθετική ρύθμιση, εκτός από το ότι έφτασε στο παραπέντε, σε θέματα που και είχαμε πει, δηλαδή ότι είναι ένας μανδύας με τον οποίο στο όνομα αντιμετώπισης της Χρυσής Αυγής ανοίγει το θέμα παρέμβασης στα εσωτερικά κομμάτων και συνδικάτων, και αυτό δεν είναι μια γενική διατύπωση. Κύριε Παπαδόπουλε, πιστεύετε ότι στην Ελλάδα του 23 υπάρχει θέμα να απαγορευτεί το Κομμουνιστικό Κόμμα? Δεν το θέτουμε έτσι. Λέμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταρχάς, σε μια σειρά κοινοβουλευτικές δημοκρατίες είναι απαγορευμένα τα κομμουνιστικά κόμματα. Πρώτο ζήτημα αυτό. Από τις Βαλτικές μέχρι την Πολωνία. Δεύτερο, έχουμε υποθέσεις όπως των υποκλοπών, τις οποίες θα συζητήσουμε στη συνέχεια, οι οποίες παρακολουθούνται τα γραφεία του κόμματος από το 16 και δεν ιδρώνει το αυτή κανενός, με τη συνενοχή πάλι Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Και τρίτο στοιχείο και βασικότερο, έχουμε ένα σύστημα που θρέφει και γεννά τις φασιστικές οργανώσεις, γιατί τις χρειάζεται. Και επειδή τις χρειάζεται τις φασιστικές οργανώσεις, βρίσκουν και ανώτατους δικαστικούς και ανώτατους στρατιωτικούς και πολιτικούς συνομιλητές, και όχι μόνο τον κύριο Μπαλτάκο, συνομιλητές από όλους τους χώρους βρίσκουν. Ότι τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου εκτρέφουν φασιστικά μορφώματα? Δεν υπήρχε διατύπωση ότι όλες οι ψήφοι είναι χρήσιμες και όλες οι ψήφοι μετράνε μέσα στη Βουλή. Από συγκεκριμένες παρατάξεις. Ναι, εγώ δεν ισοπαίδωσα. Είπα όμως ότι υπήρχε. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Δεν ξέρω πώς το αποκαλείτε Δημοκρατικό Τόξο. Εγώ λέω ότι είστε κόμματα της δικτατορίας του κεφαλαίου, αν θέλετε να τους βάλουμε ένα τίτλο. Ελάτε. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, δεν θέλω να χαθούμε στους χαρακτηρισμούς. Λέω ότι αποδεικνύεται ότι για μια ακόμα φορά, όταν το σύστημα χρειάζεται, αξιοποιεί τέτοιες ομάδες με τον έναν ή τον άλλο τίτλο. Κύριε Παπαδόπουλε, φαντάζομαι και εσάς η θέση σας είναι αυτή που έχει διατυπωθεί από τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Λέτε όχι, όχι σε όλα. Δεν λέμε γενικώς και αορίστως όχι. Λέμε όχι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση σχηματιστεί την επόμενη μέρα, η οποία θα κινηθεί στις συγκεκριμένες ράγες, όποια σύνθεση και αν έχει. Ποιες ράγες όμως? Να, σήμερα άκουσα τον κύριο Τσίπρα, έδωσε ένα συμβόλαιο αλλαγής που έχει μέσα αυξήσεις μισθών, εργασιακά όταν δικαιώματα. Φιλολαϊκά είναι αυτά όλα. Όταν δεσμεύεσαι ότι θα τηρήσεις το ματωμένο πλεώνασμα το οποίο προδιαγράφεται για τα επόμενα χρόνια και θα αυξάνεται, θα τηρήσεις τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, θα τηρήσεις τις απαιτήσεις της επενδυτικής βαθμίδας, το μοναδικό πράγμα για να πιαστεί, το μοναδικό πράγμα που μπορεί να γίνει, είναι να παίξεις λίγο με τα μέτρα, δηλαδή να δώσεις μια αυξησούλα σε κάποιον μισθό και μετά να αφαιρέσεις τα πλεονεκτήματα που είχε αυτός στον έμφυα, στις εκπτώσεις ας πούμε για παράδειγμα, ή να πεις ότι καταργώ κάποια τεκμήρια, για να πω μερικά από αυτά τα οποία ακούσαμε, διαβίωσης, την ώρα που έχεις ηλεκτρονικούς τρόπους να μην τα χρειάζεσαι πλέον, γιατί τα διώκεις ψηφιακά τη φοροδιαφυγή των μικρών και όχι των μεγάλων. Να μην τη διώκουμε τη φοροδιαφυγή όμως. Εγώ λέω να ασχοληθούμε πρώτα απ' όλα με τη φοροαπαλλαγή και τη φοροασυλία των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών που έχουν ένα αβαλόμενο φόρο ακόμα και σήμερα και κερδίζουν τις εκατομμύρια καταρχήν. Ένα λοιπόν, αυτό λοιπόν να κάνουμε. Ναι. Από τη στιγμή λοιπόν που δεσμεύεσαι ότι το μεγάλο κεφάλαιο δεν θα το φορολογήσεις, τους στόχους θα τους πιάσεις, θα παίξεις λίγο με τα μέτρα, λίγο πάνω ο κατώτατος μισθός, λίγο κάτω ο μέσος μισθός για παράδειγμα, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, θα ματώσει ο ελληνικός λαός, και επειδή έρχεται και μία περίοδος στην οποία πηγαίνουμε προς νέα διεθνή κρίση
η ελληνική οικονομία πηγαίνει σε επιβράδυνση σύμφωνα με τις παραδοχές της ίδιας της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση όχι λέει ανάπτυξη. Ανάπτυξη ότι, σημαντική. Ναι, επιβράδυνση όμως, γιατί είχε 6% ρυθμό πέρυσι, 2% μάλιστα, και πηγαίνει για 1,5%. Όχι σε όλα. Λοιπόν, επομένως, όχι λέμε σε αυτή την πολιτική και ναι, mm-hmm, στην οργάνωση της αντεπίθεσης σε αυτή την πολιτική. Στην οργάνωση της αντεπίθεσης απέναντι σε μια πολιτική που θέλει τη χώρα μας σημεοφόρο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην οργάνωση της αντεπίθεσης απέναντι στη στρατηγική του κεφαλαίου για να σταματήσει, μάλιστα, να ματώνει ο λαός. Λοιπόν, είναι σαφή η θέση του μεγάλο ναι, του δηλαδή, του Κομμουνιστικού Κόμματος. Στην οργάνωση της αντεπίθεσης του λαού. Καταρχάς, οι ροές δεν πρόκειται να σταματήσουν, γιατί δεν σταματούν οι αιτίες που τις γεννούν. Άρα, τι και οι αιτίες είναι, ναι, που γεννούν τους ξεριζωμένους, είναι ένα σύστημα που γεννάει πολέμους, ακρίβεια, ανεργία, φτώχεια. Θα μου πείτε, αυτό είναι γενικό. Αυτό όμως που είναι πολύ συγκεκριμένο είναι η πολιτική που ακολουθείται σήμερα στην Ελλάδα με τη συνενοχή και των τριών κομμάτων που ακούσαμε προηγουμένως. Και δεν είναι μόνο ο κανονισμός του Δουβλίνου που και να αναθεωρηθεί δεν θα αλλάξει τίποτα ουσιαστικό. Είναι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που εγκλωβίζει στην πρώτη χώρα εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους μετανάστες. Εσείς λέτε ναι στο φράχτη. Δεν είναι μόνο το Δουβλίνο, είναι και η συμφωνία, διότι και οι τρεις σας έχετε απορρίψει την πρόταση που δώσαμε να υπάρχουν οι επιτροπές εξέτασης του ασύλου στο έδαφος της Τουρκίας και από εκεί και πέρα να πηγαίνει ελεύθερα ο καθένας όπου θέλει. Πρώτο ζήτημα αυτό. Η Τουρκία ασφαλής χώρα. Κύριε Θανασίου, να μιλήσω, σε άκουγα πάνω από 7 λεπτά. Είναι όμως ακριβές αυτό που λέει, ότι θεωρείται ασφαλής χώρα η Τουρκία. Κρίθηκε ασφαλής χώρα η Τουρκία. Μα και αυτό είναι επιβαρυντικό. Ενισχύει αυτό το οποίο λέω. Δεύτερο ζήτημα. Να υπάρχουν ανθρώπινα κέντρα αυτή τη στιγμή, δομές, όσο παραμένουν κάποιοι εδώ. Για το φράχτη τι λέει. Μόνιμοι. Δεν θα χρειαζόταν φράχτη σαν να ακολουθούνταν η πολιτική σύγκρουση. Δεν λύνει το θέμα. Προφανώς η ύπαρξη ενός φράχτη, πώς να σας πω, εάν συνεχίσουμε με αυτή την πολιτική, θα πρέπει να τον επεκτείνουμε και γύρω-γύρω. Καλώς υπάρχει, λέτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι μέχρι εδώ, ό,τι έχουμε, καλώς υπάρχει. Λέμε ότι δεν λύνει το θέμα. Ναι, αλλά σας ρωτάω αν καλώς υπάρχει ή όχι. Ένα θέμα το οποίο δεν λύνει, δεν παίρνει μια απάντηση με ένα ναι ή με ένα όχι. Η απάντηση είναι να αντιπαρατεθούμε στην στρατηγική η οποία οξύνει το πρόβλημα. Και αυτή η στρατηγική είναι πακέτο. Και η κατάργηση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και του Δουβλίνου και η δημιουργία, γιατί αυτό αντί για το φράχτη έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, μόνιμων δομών ανθρώπινων όσο παραμένουν κάποιοι εδώ, με μόνιμες προσλήψεις, κρατικές δομές και όχι ΜΚΟ που παίζουν συγκεκριμένα παιχνίδια, και ενίσχυση της υποδομής των νησιών και μια σειρά ακριτικών περιοχών, σας οι οποίες, κύριε Λιμπεράκη, βουλιάζουν από τα νοσοκομεία μέχρι την ίδρυυση, γιατί εκεί δεν γίνονται τα έργα που πρέπει να γίνουν. Στο να αντέξουν τα νησιά ένα πολύ σημαντικό βάρος μέχρι να γίνουν ουσιαστικά βήματα. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα, κύριε Παπαδόπουλε. Εντάξει, μετά τις εκλογές τα δύσκολα είναι μπροστά μας, παρά το τι ακούμε προεκλογικά. Το ΚΚΕ θα είναι η ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι σε όποια κυβέρνηση σχηματιστεί, η οποία θα κινηθεί στις γνωστές ράγες που ματώνουν το λαό. Είμαστε ήδη μπροστά, δεν εμφανιζόμαστε σαν κομίτες στην προεκλογική περίοδο, σε όλες τις μεγάλες μάχες που αφορούν συγκρούσεις με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκρούσεις με την πολιτική που βοηθάει την κερδοφορία του κεφαλαίου, είτε αυτό αφορά τους ουσιαστικούς μισθούς, τις ουσιαστικές αυξήσεις μισθών πάνω από τον πληθωρισμό, είτε την κατάργηση της έμεσης φορολογίας, είτε την υπεράσπιση των λαϊκών οικοκυριών από πληστηριασμούς, τα προβλήματα της λαϊκής στέγης. Και όλα αυτά τα δίνουν όθηση στο να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής, ο δρόμος που καταργεί στην ουσία την αιτία των προβλημάτων, το σύστημα της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.